Καλησπέρα σας. Είστε στην υβριδική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλβη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Συνεχίζεται απόψε η φάση των 16 του Champions League. Δύο δυνατές αναμετρήσεις, αμφότερες στις 10, Chelsea Lille και Villarreal Juventus. Στα δικά μας τώρα, την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας των συνδέσμων έως τα τέλη Ιουλίου και για δικαίωμα μίας μόνο λέσχης ανά ΠΑΕ και ΚΑΕ, για την οποία εκείνες θα λογοδοτούν, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων χθες η κυβέρνηση. Ακόμα απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Στην Ιταλία, η Νάπολη έχασε μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της Serie A και να εκμεταλλευτεί τις γκέλες της Μίλαν και της Ίντερ. Οι Παρτενοπαίοι δεν μπόρεσαν να φύγουν με το διπλό από τη Σαρδινία, μένοντας το 1-1 με την Κάλιαρη. Στην Τουρκία, ο Μάρελ Αμπντελαουί επέστρεψε μετά από 423 ημέρες στην ενδεκάδα της Γαλατά Σαράι μετά το ατύχημα που υπέστη στο μάτι με βεγγαλικό. Ο Νορβηγός Μπακ γύρισε φορώντας ειδικά γυαλιά προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να παίζει κανονικά ποδόσφαιρο. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο συμπαίκτης του Φελιτσιάνο Λόπες δυσκολεύτηκαν αρκετά, ωστόσο τελικά απέκλεισαν με 2-0 σετ τους Αυστραλούς Σάβιλ και Σμιθ, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα προημιτελικά του διπλού του Mexican Open. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό απόγευμα σε όλους.